Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο πλανήτης στη δίνη του κορονοϊού, μιας επικίνδυνης πανδημίας, κύριε καθηγητά, και όλοι περιμένουμε καλά νέα από την επιστημονική κοινότητα που να μας δώσουν ελπίδα. Ναι, θα ήθελα να πω ότι προφανώς πρέπει να έχουμε ελπίδα και έχω βαθιά πίστη ότι στο τέλος θα νικήσουμε αυτό το κακό που μας βρήκε. Όμως θα παρακαλούσα, παρότι καταλαβαίνω ότι η ανάγκη των ανθρώπων είναι να δούνε άμεσα φως στο τούνελ, να συνειδητοποιήσουν ότι το μόνο φως που υπάρχει είναι να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Στην Ελλάδα το σύνθημα είναι «Μένουμε σπίτι». Φαντάζομαι κάποιο τέτοιο αντίστοιχο σύνθημα πρέπει να έχετε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο επίσης, ναι. Διότι η μόνη στρατηγική που μέχρι τώρα αποδεδειγμένα δούλεψε και δούλεψε στην Κίνα είναι ο περιορισμός. Στην Κίνα πρέπει να ξέρετε, χθες δεν υπήρχε κανένα καινούργιο κρούσμα, δεν υπήρχε κανένα θάνατος. Πώς το πέτυχαν αυτό? Είχαν κάποιο εμβόλιο? Όχι. Είχαν κάποιο μαγικό φάρμακο? Όχι. Είχαν μόνο τον περιορισμό. Άρα, ο περιορισμός της μετακίνησης, η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, τα δύο μέτρα που εμείς οι επιστήμονες λέμε, και της αρχής, λένε καλά τα χέρια μου και δεν βάζω ποτέ τα χέρια μου στο πρόσωπό μου, είναι αρκετά για να νικήσουμε αυτή την επιδημία. Ναι. Αν δεν το τηρήσουμε αυτό, και περιμένουμε, από ερευνητικές ιδέες, που υπάρχουν πολλές, θα έλεγα μερικές από αυτές ανέξυπνες, άλλες λιγότερο έξυπνες. Ξέρετε, δεν είναι και τρομερά έξυπνο να πάρω ένα φάρμακο το οποίο έχει δοκιμαστεί 70 χρόνια πριν στην ολονοσία και καμιά 30-40 στα ρευματικά νοσήματα και να το δοκιμάσω στους ανθρώπους που έχουν κορονοϊό. Και ο λόγος που το δοκιμάζω είναι ότι στο εργαστήριο αυτό το φάρμακο φαίνεται να έχει κάποια δραστικότητα απέναντι σε κάποιους κορονοϊούς. Τουλάχιστον στη Γαλλία πέτυχε σε κάποιους ασθενείς. Όχι. Με συγχωρείτε. Θα ήθελα λίγο να ερμηνεύουμε τη βιβλιογραφία με το σωστό τρόπο. Στη Γαλλία παρουσιάστηκε μία σειρά περιστατικών, σειρά περιστατικών, η οποία το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να γεννήσει κάποιες ελπίδες ώστε να γίνει μία σωστή μελέτη που να μας απαντήσει αν αυτή η προσέγγιση που προτείνεται μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους ή όχι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έγκρισης Φαρμάκων, ο EMA, κάτι αντίστοιχο του FDA, έβγαλε διρεκτίβα και παρακαλεί όλα τα κράτη να μην κάνουν μεμονωμένες ερευνητικές προσπάθειες στις οποίες θα δοκιμαστεί ένα φάρμακο σε 20 ασθενείς, ένα άλλο συνδυασμός φαρμάκων σε 15 ασθενείς και ούτω καθεξής. Αυτά δεν πρόκειται να μας οδηγήσουν σε τίποτε χρήσιμο. Δεν μπορούμε να μάθουμε πραγματικά πληροφορία κλινική από αυτό το περιστατικό. Είναι σαν να έχετε 4 μέρες πυρετό, να πάτε σε έναν γιατρό να σας εξετάσει και να σας πει δεν έχετε τίποτε, είναι μια ίωση, θα περάσει. Εσείς την 5η μέρα να συνεχίσετε να έχετε πυρετό, να έρθετε σε μένα και εγώ σαν έξυπνος να σας δώσω ένα αντιβιωτικό. 2 μέρες μετά ο πυρετός περνάει. Τι είναι λοιπόν το αντιβιωτικό που σας έδωσα που έκανε καλό? Ή το ότι η ίωση έκανε τον κύκλο της και έφυγε? Δεν μπορούμε να αποδείξουμε αποτελεσματικότητα φαρμάκων με τέτοιες μελέτες. Χρειάζονται σοβαρές, πολυκεντρικές μελέτες που προφανώς τώρα πρέπει να γίνουν με την γρηγορότερη δυνατή διαδικασία, αλλά που θα πρέπει να μας πείθουν ότι έχουν αποτελέσματα, γιατί το να δίνεις φάρμακα σε ανθρώπους που νοσούν μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη θνητότητα και κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο απλό. Η ελπίδα πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε στον πανικό μας να ξεπερνάμε την σωστή ιατρική μεθοδολογία που ακολουθείται χρόνια τώρα. Ναι, σας βλέπω να είστε ιδιαίτερα έντονος. Έχει αυτό να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι να σκορπάνε ελπίδες στους πολίτες και είναι ότι κάνουν και πειραματόζω, αν θέλετε. Είναι γεγονός ότι ναι, στην απελπισία κανείς μπορεί να κάνει θεωρητικό στα πάντα και υπάρχει και αυτό που λέγεται η παρηγορητική, αλλά εγώ θα την έλεγα η χορήγηση φαρμάκων σε καταστάσεις απελπισίας. Όμως αυτό ξεφεύγει πολύ
από τον να καλεί ο Γάλλος συνάδελφος, ο οποίος έβγαλε αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα συνέντευξη τύπου, για να πει ότι βρήκε τη λύση. Όταν έχω βρει τη λύση, δημοσιεύω τη λύση αυτή σε ένα πολύ σοβαρό ιατρικό περιοδικό, ήθω την ιατρική κοινότητα και μετά παίρνω όλη τη δημοσιότητα για τη μεγάλη μου ανακάλυψη. Δεν παίρνω πρώτα τη δημοσιότητα και μετά προσπαθώ να δημοσιεύσω τα αποτελέσματά μου κάπου. Ναι, και επιστρέφω στην πρώτη μας κουβέντα πριν κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Ένα όπλο έχουμε στα χέρια μας, τον ίδιο μας τον εαυτό, να τον κλείσουμε στο σπίτι. Ξέρετε, και οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι είμαστε ξεροκέφαλοι. Δεν ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που δίνει το κράτος. Το είδα και σήμερα στην Ελλάδα να γίνεται. Δυστυχώς και στην Κύπρο υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ότι έστω η μειοψηφία δεν ακολουθεί, αλλά είναι αρκετή για να διασπείρει τον ιό. Στείλτε κι εσείς ως επιστήμονος πια το δικό σας μήνυμα. Εγώ ένα μήνυμα έχω να σας πω. Ακολουθήστε το παράδειγμα της Κίνας. Δεν έχουν κανένα νέο θάνατο, κανένα καινούριο περιστατικό. Τι κάνανε? Περιοριστήκανε. Εκεί το κράτος είχε το μηχανισμό να το επιβάλλει. Εμείς ζούμε σε δημοκρατικές χώρες, δεν έχουμε το ίδιο κράτος, αλλά το κράτος είμαστε εμείς. Καθένας από εμάς. Δεν είναι απρόσωπο το κράτος, είμαστε όλοι μας. Ευχαριστώ θερμά,